Καλησπέρα. Χαίρετε. Είναι παραμονή Χριστουγέννων του 2020 απόψε, αλλά συνεχίζουμε τα vlog μας κανονικά, όπως τις υπόλοιπες μέρες. Και σας υπενθυμίζω ότι στις 9 το βράδυ ο Ελλάδος θα έχουμε το εορταστικό live, aka ή αλλιώς ρεβεγιόν, στο κανάλι μας. Μια φίλη έκανε ένα εξαιρετικό ερώτημα, κάτω από το βίντεο «Η δύναμη της ευαλωτότητας». Το οποίο ήταν ένα πολύ ωραίο βίντεο, που πάλι ένα ερώτημα μιας φίλης άλλη μας έδωσε την ευκαιρία να το κάνουμε. Όσοι δεν έχετε δει το βίντεο, Η δύναμη τη ευαλωτότητας να το δείτε. Και ρώτησε το ακόλουθο, η φιλική εκεί. Υπέροχο θέμα, ευχαριστούμε, Θέκλα. Θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σου σχετικά με την υπερευαισθησία, hypersensitivity ή hypersensitive people. Υπερευαισθησία ή άνθρωποι. Το έχω συναντήσει στο διαδίκτυο. Έχω διαβάσει αρκετά γι' αυτό το θέμα και ταυτίζομαι πολύ. Αφορά τους ανθρώπους που γενικά ταράζονται εύκολα, συγκινούνται πολύ κλπ. Πώς το διαχειρίζεσαι όταν έχεις πολύ έντονα συναισθήματα και οι γύρω σου σε κοιτούν απορριμμένοι και κάποιοι σε κοροϊδεύουν μάλιστα γι' αυτό. Πολύ ενδιαφέρον θέμα για την ευαισθησία. Έχουμε μιλήσει ξανά. Τώρα είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για την υπερευαισθησία. Βρήκα ένα άρθρο από την ιστοσελίδα psychologynow.gr η οποία είναι μια ιστοσελίδα που έχει αρκετά δόκιμα άρθρα μέσα και είναι popular articles, δηλαδή είναι απλά γραμμένα για να μπορούμε να τα καταλάβουμε όλοι. Υπερευαισθησία, πώς να ανταπεξέλθεις ως υπερευαίσθητο άτομο. Εγώ θα έλεγα πρόσωπο, αυτό είναι από το psychologytoday.com το οποίο είναι ένα πόρταλ ε, διεθνέ. Και τη μετάφραση, την απόδοση την έχει κάνει η Άννα Αποστολή του κλινικό ψυχολόγο. Λέει και την επιμέλεια του psychologynow.gr. Υπερευαισθησία. Πώ να ανταπεξέλθει ω υπερευαισθητο πρόσωπο. Η υπερευαισθησία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ταυτίζεται με την καταθλιπτική ή αγχώδη συναισθηματική κατάσταση, καθώ ουσιαστικά αποτελεί έναν τρόπο διαχείριση των καταστάσεων, τον οποίο μάλιστα κανεί δεν επιλέγει. Άρα, γεννιόμαστε ευαίσθητοι ή υπερευαίσθητοι ή ανέσθητοι. Δεν το επιλέγουμε να είμαστε. Ο χαρακτηρισμό υπερευαίσθητο, δηλαδή υπερβολικά ευαίσθητο, ιδιαίτερα παλιότερα, έθετε το πρόσωπο σε μια θέση αμφισβήτηση ή και λογοκρισία των συναισθηματικών του αντιδράσεων. Θεωρούνταν κάτι αρνητικό. Τα σου λέγανε είσαι ευαίσθητο ή είσαι θα σου λέγαν έχει πρόβλημα. Έχει θέμα, έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν είσαι καλά. Ωστόσο σήμερα μοιάζει να έχει πραγματοποιηθεί μια μετατόπιση στον τρόπο κατανόησης του όρου, με αποτέλεσμα η ύπαρξη τέτοιων χαρακτηριστικών να μην αποτελεί μελανότητα σημείο της προσωπικότητας. Αντιθέτως, η ευαισθησία, ακόμη και η υπερευαισθησία, κατά τη δική μου προσωπική γνώμη ως ψυχολόγου, είναι ένδειξη υψηλής ευφίας, διανοητικής αλλά και υψηλής συναισθηματικής ευφύεια. Παρά την όποια προσπάθεια για απενοχοποίηση της επερευαισθησίας όμως, πάντοτε θα υπάρχουν εκείνοι που είτε θα χλεβάζουν, θα κοροϊδεύουν δηλαδή την υπερευαισθησία, είτε θα δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους κάποιοι άνθρωποι τείνουν να εμφανίζουν τέτοιου είδους αντιδράσεις σε συνθήκες που αυτοί οι ίδιοι θα λειτουργούσαν διαφορετικά. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι, οι άνθρωποι αντιδρούμε έντονα. Αντιδρούμε, βιώνουμε τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Άλλωστε, αν κάποιος δεν το έχει βιώσει ή δεν διαθέτει τέτοιου είδους στρατηγικές διαχείρισης, δεν μπορεί παρά να δυσκολεύεται να το κατανοήσει. Όποιος δεν είναι ευαίσθητος ή υπερευαίσθητος δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό που βιώνουμε οι άνθρωποι που είμαστε ευαίσθητοι ή υπερευαίσθητοι. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η υπερευαισθησία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ταυτίζεται με την καταθλιπτική ή αγχώδη συναισθηματική κατάσταση, καθώ ουσιαστικά αποτελεί έναν τρόπο διαχείριση των καταστάσεων, τον οποίο μάλιστα κανεί δεν επιλέγει. Αυτό ήταν και ο υπότιτλο του άρθρου που διάβασα στην αρχή. Άλλωστε, οι στρατηγικέ διαχείριση και τα μοτίβα συμπεριφορά και έκφραση δεν αποτελούν συνειδητή επιλογή των ανθρώπων. Και κατά συνέπεια, η αλλαγή του μοιάζει μια αρκετά δύσκολη διαδικασία. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι οι άνθρωποι που επιθυμούν κάποιο είδου μετατροπή στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τι καταστάσει είναι ανέφικτο να την επιτύχουν. Με απλά λόγια, γεννιόμαστε να είμαστε ευαίσθητοι, υπερευαίσθητοι ή ανέσθητοι. Άμα το προσπαθήσουμε πάρα πολύ, όμω μπορούμε λίγο να το αλλάξουμε. Οι αρκετά ευαίσθητοι άνθρωποι μοιάζει να επιλέγουν, ακούστε το αυτό, μια πιο ήρεμη και γαλήνια καθημερινότητα και επαγγελματικά να στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε τομείς που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στους άλλους, χωρίς να βιώνουν έντονο άγχος και πίεση. Επίσης, είναι πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως καλοί ακροατές, καθώς μοιάζει να τους είναι εύκολο να κατανοήσουν τους άλλους. Στρέφονται ακόμη και προς πιο καλλιτεχνικά μονοπάτια, στο οποίο όμως δύναται να βιώσουν έντονο άγχος εξαιτίας των χρονικών ορίων και των λοιπών απαιτήσεων. Φυσικά, όλοι οι άνθρωποι χρειάζεται να είναι συνεπεί στι υποχρεώσει τη προσωπική και επαγγελματική καθημερινότητα, και αν αυτό δεν είναι πηγαίο, χρειάζεται προσπάθεια. Έτσι, λοιπόν, η υπερευαισθησία δεν αποτελεί εμπόδιο στην πραγματοποίηση των προσωπικών στόχων, αλλά σίγουρα απαιτείται παραπάνω προσωπική προσπάθεια. Όταν είσαι ευαίσθητο και υπερευαίσθητο, αναστατώνεσαι από διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν είτε έξω σου, είτε γύρω από σένα, είτε μέσα σου, είτε μέσα σε σένα και χρειάζεσαι προσπάθεια να ξεπεράσεις αυτή την αναστάτωση και να μπορείς να ασχοληθείς με το στόχο σου, να τον επιτύχεις. Θέλεις χρόνο να ηρεμήσεις τον εαυτό σου, να κάνεις το λεγόμενο self-soothing, να χαλαρώσεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Self-soothing είναι ένα ρήμα στα αγγλικά, το soothing είναι πώς ηρεμεί ένα βρέφος και το κουνάς, το κοιμίζεις και το χαλαρώνεις, έτσι να ηρεμάς τον εαυτό σου ο ίδιος. Ωστόσο, η ανάγκη για ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης της καθημερινότητας δεν σημαίνει αυτομάτως και δυσκολία στην προσωπική φροντίδα. Μάλιστα, φαίνεται ότι τα υπερευαίσθητα πρόσωπα τείνουν να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα του εαυτού του. Έτσι ώστε να μειώνουν ή να απαλλάσσουν από το άγχο. Εμεί οι υπερευαίσθητοι δεν αντέχουμε το άγχο, δεν το θέλουμε στη ζωή μα. Τα, άτομα, τα, πρόσωπα αυτά επίση είναι σημαντικό να αποφεύγουν τα ερεθίσματα που μπορεί να πυροδοτήσουν έντονε συναισθηματικέ διαγέρσει, χωρί αυτό να σημαίνει ότι αποφεύγουν διάφορε πτυχέ τη ζωή. Για παράδειγμα, αν αναστατώνεσαι από οικογενειακά τραπέζια, τα αποφεύγει. Τώρα με την καραντίνα, τι ωραία που είναι. Τέλεια. Για αυτού που είναι, είμαστε υπερβέστητοι και δεν αντέχουμε όλε αυτέ τι εντάσει. Εάν, για παράδειγμα, βιώνουν δυσφορικά την παρακολούθηση άσχημων ειδήσεων στην τηλεόραση, αν αναστατώνονται από άσχημε ειδήσει που παρακολουθούν στην τηλεόραση, είναι καλό να την αποφεύγουν και να επιλέγουν άλλου τρόπου ενημέρωση όπω το διαδίκτυο ή η εφημερίδα. Αυτό το έχουμε πολλέ φορέ. Μην κοιτάμε τι ειδήσει όσοι είμαστε ευαίσθητοι και υπερευαίσθητοι. Καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του, τα υπερευαίσθητα πρόσωπα χρειάζεται να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών διαχείριση. Καθώ η ζωή γίνεται πιο περίπλοκη, τα εργαλεία αυτά είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση τη αγκαλιάστε την ευαισθησία σας και διατηρήστε την ισορροπία μέσα σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ταυτίζομαι. Και είμαι σίγουρη ότι και η φίλη που έγραψε το σχόλιο ταυτίζεται. Και αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από σας ταυτίζεστε. Πόσες φορές δεν μας έχουν πει, είσαι υπερβολική, είσαι υπερβολικός, Είσαι υπερευαίσθητη. Η υπερευαισθησία σου τα φταίει όλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το προκαλεί με το μυαλό σου. Ο τρόπο που βιώνει τα πράγματα, ο τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα είναι προβληματικό. Μην είσαι τόσο απόλυτο. Μην είσαι τόσο απόλυτη. Μην είσαι τόσο ευαίσθητη. Άμα γεννηθεί ευαίσθητο, δεν μπορεί να μείνει ευαίσθητο. Δεν γίνεται. Είναι το φτιάξιμο σου έτσι. It's your make. Είναι το hardware. Το hardware είναι το μηχάνημα. Πώ έχει φτιαχτεί ο εγκεφαλό μα. Οι άνθρωποι που είμαστε ευαίσθητοι και υπερευαίσθητοι έχουμε μια έντονη, έντονη αντίδραση στα πράγματα που συμβαίνουν μέσα μα και γύρω μα. Έτσι λειτουργούμε. Είναι το μηχάνημα μα γρήγορο, ρε παιδιά. Είναι σαν να έχει ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τελευταία τεχνολογία στο δικό μου και τριωρετών. Είναι τελευταία τεχνολογία και έχει ένα πολύ γρήγορο επεξεργαστή και μόλι του δώσει ένα καθήκον να εκτελέσει το εκτελεί ταχύτατα, ενώ μπορεί να έχει ένα παλιό τηλέφωνο από αυτά που πάνε 5 μίλια 10 ώρε που λέμε στην Κύπρο, που είναι αργά, που παίρνει πολύ χρόνο να αντιδράσει ή πολλέ φορέ δεν αντιδράει και καθόλου και δεν ανταποκρίνεται κιόλα. Άμα το μηχάνημα σου είναι έτσι φτιαγμένο, δεν μπορεί να μην αντιδρά. Δεν γίνεται να μην νιώθει, να μην νιώθει χαρά, λύπη, θυμό, έκπληξη, αναστάτωση, στενοχώρια, άγχος, εφορία. Οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι βιώνουμε τα συναισθήματα μας σε μεγάλο βαθμό. Δεν μπορούμε να τα καταπνίξουμε. Τα νιώθουμε. Τα νιώθουμε. Επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον γύρω μας. Επηρεαζόμαστε από τις εντός εισαγωγικών δονήσεις του περιβάλλοντος γύρω μας. Ένας υπερευαίσθητος άνθρωπος, αν μπει σε ένα δωμάτιο στο οποίο υπάρχουν πρόσωπα που κάνουν παθητική επιθετικότητα, και εδώ έρχεται η συζήτηση για τα οικογενειακά τραπέζια, τα οποία οι περισσότεροι από εμά τα έχουμε γλιτώσει. Yes! Φέτο. Αν μπει σε ένα δωμάτιο, στο οποίο ο ένα κρατάει τα μούτρα του, ο άλλο δεν σε χωνεύει αλλά δεν σου το λέει και σου κάνει τον ευγενικό ή την ευγενικά, ή ο άλλο έχει τα δικά του θέματα και δεν θέλει να είναι εκεί. Αν μπει σε ένα δωμάτιο που υπάρχουν. 9 διαφορετικοί άνθρωποι, γιατί άκουσα το ότι τώρα στην Κύπρο με την καραντίνα μόνο 10 πρόσωπα δικαιούνται να στέκουν γενναιακά γλέντια. Λοιπόν, στα εορταστικά τραπέζια. Αν οι υπόλοιποι εννιά ή οι 7 από του υπόλοιπου 9 έχουν κάποια αρνητικά συναισθήματα τα οποία δεν τα εκφράζουν, δεν μιλούν για αυτά και προσπαθούν να τα αποκρύψουν και έτσι καταλήγουν να είναι παθητικά επιθετικοί, ο υπερευαίσθητο άνθρωπο θα το αρπάξει. Το τοξικόμετρο του θα πιάσει κόκκινο θα το νιώσει. Θα αναστατωθεί. Οι άλλοι γύρω του μπορεί να το βγάλουν τρελό. Να τη βγάλουν τρελή. Τι λε, ρε. Τι λε, μια χαρά είναι η συμπεθέρα. Συμπαθεί. Τώρα λέω τυχέ ε, κουβέντε. Δεν μιλάω για κάτι ειδικό και συγκεκριμένο και προσωπικό. Εγώ εδώ ξατοθεί. Μια χαρά περνάω στα οικογενειακά τραπέζια και πολύ λυπάμαι που αύριο το βράδυ δεν θα φάω τη σούβλα του συμπεθέρου και τα μακαρόνια του φούρνου τη συμπεθερά και τι πατάτε του φούρου τη συμπεθερά τη Γεωργία. Πραγματικά. Το λέω ε, γενικά για άλλε ιστορίε. Ε, εγώ δεν έχω κανένα θέμα να πω άμα κάτι με, εμένα προσωπικά με απασχολεί. Εμένα τα οικογενειακά τραπέζια και ειδικά αυτά των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά και του Πάσχα που γίνονται στην Πάφο μου είναι πάρα πολύ ευχάριστα εμένα τη ίδια προσωπικά και σε άλλου που βρίσκονται εκεί, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, είμαι σίγουρη γιατί βλέπω ότι είναι ευχάριστο το κλίμα. Μπαίνει όμω, πε ότι ένα άλλο πάει σε ένα άλλο τραπέζι μια άλλη οικογένεια, στην οποία υπάρχουν διάφοροι τύποι που είναι παθητικά επιθετικοί. Υπάρχει μια θεία η οποία σε κοιτάει και. από <σκυσ> πάνω σκάτω. Και σε ρωτάει, σου άφησε πολύ ώρα το μαλλί και κάει και στον δεκαπάζι μότρια, κομμότρια, ε! Θα να σου λέει ζεσκατά, σωρή για την έκφραση, χάλια είναι τα μαλλιά σου, ήμουν να σου λέει, πω, πω πολύ σου καλοκάθησε η, η καραντίνα, έβαλε τα κιλάκια σου, π.χ. Όλες αυτές οι παθητικές επιθετικότητες, τα νεύρα τα οποία δεν εκφράζονται άλλο άλλο είναι... Mm -hmm. Το να ακούς πως, <σκυρίζει> <σκυρίζει> πως βαριά να σένει, πως είναι με γεμάτο ένταση, πως είναι γεμάτο αυτό, όλα αυτά τα, 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 τα ρουφάει σαν ηλεκτρική σκούπα επερευέστος άνθρωπος και αναστατώνεται. Και όταν πάει να πει κάτι του λένε τι λες, μωρίς, υπερβάλλεις. Δημιουργείς προβλήματα που εκεί που δεν υπάρχουν. Βλέπει προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Όχι, κυρίε και κύριοι, όσοι είμαστε ευαίσθητοι και υπερευαίσθητοι, απλώ νιώθουμε τα προβλήματα, εντοπίζουμε τα προβλήματα και αναγνωρίζουμε τα προβλήματα τη στιγμή που εσεί οι υπόλοιποι δεν. Δεν, δεν. Οπότε, οπότε, αυτό που λέει και το άρθρο, πρέπει να αναπτύξουμε στρατηγικέ αντιμετώπιση της δυσκολίας να λειτουργήσουμε λόγω των συνεχόμενων εμπλοκών που παθαίνει το σύστημά μα από όλη αυτή την τοξικότητα που την αρπάζουμε εύκολα, για να μπορέσουμε να ζήσουμε την καθημερινότητά μα, να επιτύχουμε του στόχου μα και να είμαστε καλά. Τι κάνουμε, Ανακαλύπτουμε και εντοπίζουμε ποιε είναι οι πηγέ τη αναστάτωσης. Για παράδειγμα, μα αναστατώνουν οι ειδήσει, δεν κοιτάμε τι ειδήσει, τι διαβάζουμε από το διαδίκτυο από την εφημερίδα, για παράδειγμα. Ή συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουμε στη ζωή μας κάθε φορά που θα μας πάρουν τηλέφωνο και θα το απαντήσουμε, ή κάθε φορά που θα συναντηθούμε, μας προκαλούν αναστάτωση, αποφεύγουμε αυτά τα πρόσωπα. Ή αν έχουμε σχέση την οποία μπορούμε να διακόψουμε, τη διακόπτουμε αυτή τη σχέση. Νιώθουμε ότι το τέρι μας ή ο σύντροφος μας ή η σύντροφος μας μας προκαλεί αναστάτωση και είναι παθητικά επιθετικό προ εμά, προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα, προσπαθούμε να πάμε σε θεραπεία ζευγαριού, προσπαθούμε να έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία και αν δεν δεν επιλύγεται αυτό το πράγμα. Καλύτερα να είσαι μόνο σου και ήρεμο παρά μαζί με τον άλλον ή την άλλη και να είσαι συνεχώ με τα νεύρα τεντωμένα και να αρχίσει και το σώμα σου να βγάζει και διάφορα ψυχοσωματικά. Γιατί οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι είναι αυτοί που θα πάθουμε τα νοσήματα, είναι αυτοί που θα πάθουμε τι διάφορε Καταστάσει υγεία οι οποίε σου λένε γιατροί από το άγχος το αυτό, ή μπορεί να είναι και ψυχοσωματικό ή να είναι, ξέρω εγώ, αποτέλεσμα του άγχου. Γιατί γνωρίζουμε σήμερα ότι ο κάθε άνθρωπο που γεννιέται φέρνει μαζί του γενετικέ προδιαθέσει για διάφορε ασθένειε. Τι οποίε όμω αν δεν υπάρξει εκκλητικό παράγοντα. Δεν υπάρχει triggering effect, δεν υπάρχει triggering event, δεν υπάρχει ένα περιστατικό ή μια συνθήκη η οποία θα τραβήξει τη σκανδάλη ή θα είναι εκείνο ο παράγον που θα πιέσει το σώμα, δεν θα βγάλει στην επιφάνεια αυτέ τι ασθένειε για τι οποίε έχει η κινητική προδιάθεση. Άρα, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, αποφεύγουμε τι πηγέ του άγχου μα. Αν η εργασία μα και ο χώρο εργασία μα και ο τρόπο εργασία μα μας είναι δυσβάσταχτο, βρίσκουμε τρόπου να τον αλλάξουμε. Επίση, στην καθημερινότητά μα δίνουμε στον εαυτό μα το χρόνο που χρειάζεται για να χαλαρώνει και να ηρεμεί. Οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι χρειαζόμαστε χρόνο μόνοι μα, alone time. Για παράδειγμα, να πάμε περπάτημα στη φύση μόνοι μα. ή να ασχοληθούμε με τη φροντίδα του εαυτού μα μόνοι μα. Να καθίσουμε μια ώρα με στο μπάνιο, να κάνουμε μπάνιο, να κάνουμε εμεί οι γυναίκε να βάζουμε στα μαλλιά μα μάσκε, κρέμε, ιστορίε κακά, να φτιάχνουμε τα μαλλιά μα, τα νύχια μα. Να κάνουμε πράγματα ήρεμα, χαλαρωτικά μόνοι μα για να to wear out the anxiety, να διώξουμε το άγχος από μέσα μας και να ερεμήσουμε. Ή διαλέγουμε να παρακολουθήσουμε στην τηλεόραση κάποιες σειρές ή κάποιες ταινίες οι οποίες είναι ευχάριστε και είναι αισιόδοξε και μας δίνουν μια καλή διάθεση για να πάρουμε θετικά ερεθίσματα. Διαβάζουμε τα βιβλία εκείνα που ξέρουμε να μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Ακούμε τα βίντεο ή βλέπουμε τα βίντεο εκείνα που μας κάνουν να φτιαχνόμαστε, να νιώθουμε ωραία ή να, ανεβάζουμε ανεβα, την ψυχική μας διάθεση. Μαθαίνουμε τον εαυτό μα, οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι. Μαθαίνουμε τον εαυτό μα, μαθαίνουμε ποια είναι τα triggering events για μα ποια είναι κλητικοί παράγοντε για μα για να αυξηθεί το άγχο και η αναστάτωση. Του αποφεύγουμε και φροντίζουμε καθημερινά να χαλαρώνουμε και να, να διώχνουμε τι εντάσει. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε και το πρωί που θα ξυπνήσουμε, αλλά και το βράδυ πρωτού κοιμηθούμε να χαλαρώσουμε. Το πρωί που θα ξυπνήσουμε χρειάζεται να χαλαρώσουμε, γιατί τη νύχτα που κοιμόμαστε κάνουμε βουτιά στο όνειρά μα και στο υποσυνείδητό μα, και πολλέ φορέ ξυπνάμε το πρωί αναστατωμένοι από όλα εκείνα τα όνειρα που έχουμε δει. Κάποιοι, κάποιοι όχι. Εγώ είμαι από αυτού που ξεπρώνω το πρωί και είμαι λουλούδι. Έχει όμω κάποιου ευαίσθητου ανθρώπου που ξεπάρουν το πρωί και είναι αστατωμένοι γιατί δεν έχουν κοιμηθεί καλά ή κατά τη διάρκεια του ύπνου έχουν έρθει σε επαφή με διάφορου εκκλητικού παράγοντε άχου και στενοχώρια. Και προτού κοιμηθούμε, δίνουμε και δύο και τρει ώρε στον εαυτό μα to unwind, που λένε οι Εγγλέζοι, να ξεμπλέξουμε το κουβάρι τη αναστάτωση και του άχου μέσα μα για να πάμε για ύπνο χαλαρή. Αυτά. Για την υπερβεσθησία δεν είναι κακό πράγμα. Μπορεί να σου δυσκολέψει τη ζωή, δεν είναι ένδειξη τρέλα, δεν είσαι τρελό όταν αντιλαμβάνεσαι αυτά που γίνονται γύρω σου, ίσα ίσα που είσαι συναισθηματικά ευφύ, είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο πιάνουν οι κεραίε σου και μπορεί μαθαίνοντα καλύτερα τον εαυτό σου και αποκτώντα και προσαρμόζοντα στρατηγικέ αντιμετώπιση που ταιριάζουν σε σένα και στη ψυχοσύθεσή σου, να γίνει ακόμη πιο δημιουργικό, ακόμη πιο αποτελεσματικό και πιο ευτυχισμένο. Φιλιά.